Γεια σας, εδώ ο Λουκάς από το Greek Nea. Πριν να ξεκινήσουμε στο επόμενο βίντεο, θα σας παρακαλούσα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, πατώντας εγγραφή και μετά το κουδουνάκι και όλες. Πριν να ξεκινήσουμε με το επόμενο βίντεο, άμα έχετε καμία ερώτηση όσον αφορά τη τεχνολογία, μπείτε greekpavlanea.com, πατάμε post now. Αν δεν βρίσκουμε την ερώτηση εδώ που έχουν κάνει και οι άλλοι, τότε πατάμε κάνε μια ερώτηση. Εδώ γράφουμε την ερώτηση και κάνουμε μια περιγραφή τι προβλήματα ή τι θέλουμε να μάθουμε σχετικά με την ερώτηση που έχουμε. Και μετά κάνουμε κλικ εδώ, πατάμε που λέει I'm not bot και υποβολή ερωτήσεις. Πάμε τώρα με το επόμενο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο αγαπητοί φίλοι θα δούμε βήμα-βήμα πώς μπορούμε να καταργήσουμε το πρόγραμμα περιήγησης Microsoft Edge. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε εξηγήσει πώς μπορούμε να καταργήσουμε ένα πρόγραμμα ή μια εφαρμογή στα Windows 11. Είχαμε πει πάμε Start, δεξί κλικ και εδώ που ήταν οι τρεις τελίτσες πατάγαμε αριστερό κλικ. Εδώ που είναι οι τρεις τελίτσες πατάγαμε αριστερό κλικ. Κάτσε να πάω κάπου. Εδώ και κάναμε κατάργηση εγκατάστασης. Στην περίπτωση όμως Microsoft Edge, αν πατάμε τρεις τελίτσες, δεν μας εμφανίζεται κατάργηση εγκατάστασης και δεν έχουμε δυνατότητα να καταργήσουμε την εγκατάσταση μέσω πίνακας, εφαρμογές και δυνατότητες. Τι πρέπει να κάνουμε? Στην αρχή ανοίγουμε το πρόγραμμα, πατάμε τρεις τελίτσες. Πάμε κάτω, εδώ που λέει βοήθεια και σχόλια, πάμε πληροφορίες για το Microsoft Edge. Γιατί χρειάζεται αυτό? Γιατί εδώ μας δείχνει τι έκδοση έχουμε. Και στη δική μου περίπτωση έχω την έκδοση 97, κτλ. Και βάσει της έκδοσης δημιουργείται και ένας φάκελος. Πού, θα το δούμε τώρα. Πάμε αυτός ο υπολογιστής. Πάμε τοπικός δίσκος C. Πάμε αρχαία εφαρμογών. Πάμε Microsoft Edge Application. Όπως βλέπετε, εδώ τώρα είναι ο φάκελος με την έκδοση που έχω εγώ. Ανοίγουμε το φάκελο. Πάμε Installer. Okay. Ανοίγουμε λίγο το παράθυρο ακόμα. Και πατάμε αριστερό κλικ εδώ στο κενό για να αντιγράψουμε τη διεύθυνση. Δεξί κλικ, αντιγραφή. Τώρα πάμε πλαίσιο αναζήτησης και πληκτρολογούμε CMD και είναι γραμμή εντολών και εκτέλεση με δικαιώματα διαχειριστή. Εδώ τώρα πληκτρολογούμε CD κενό και δεξί κλικ για να επικολλήσουμε τη διεύθυνση του φακέλου και Enter. Και τώρα πληκτρολογούμε αυτή την εντολή. Η εντολή αυτή θα είναι στο άρθρο στην ιστοσελίδα μας greekpavlanea.com και Enter. Όπως βλέπετε η κατάργηση έγινε. Τώρα δεν έχουμε πια το πρόγραμμα περιήγησης Microsoft Edge. Μα πρέπει να προσέξετε πριν να τρέξετε αυτή την εντολή, πριν να κάνετε την κατάργηση, πρέπει να έχετε κατεβάσει ήδη άλλο ένα πρόγραμμα περιήγησης, Firefox, Chrome, Opera ή τι άλλο γουστάρετε εσείς. Γιατί σε περίπτωση που κάνετε κατάργηση Microsoft Edge δεν θα έχετε πια δυνατότητα να μπείτε στο ίντερνετ.
Θα χρειαστεί μετά μέσω USB να κατεβάσετε από άλλο υπολογιστή ένα πρόγραμμα να κάνετε κατάσταση στο Windows για να έχετε μετά πρόσβαση να μπείτε στο ίντερνετ. Αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστούμε που το είδατε και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο να το μοιράσετε με τους φίλους σας και να μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή εδώ στο κανάλι μας αν δεν το έχετε κάνει και να επισκεφτείτε και την σελίδα greekpavlanea.com. Γεια σας!